Καλημέρα, παιδιά μου. Αυτό είναι το πιο ρεαλιστικό πλάνο καλημέρας που υπάρχει στο YouTube και αυτό το λέω γιατί όντως ξύπνησα πριν περίπου ένα λεπτό και απλά σηκώθηκα, έφερα εδώ πέρα το τρίποδο και λέω πάμε γιατί ήθελα σήμερα να κάνω αυτό το βίντεο. Τον τελευταίο καιρό λοιπόν βλέπω ότι έχει γίνει πάρα πολύ μόδα ένας τύπος βίντεο που λέγεται «Τρώω μόνο τάδε χρώμα φαγητού για 24 ώρες». Αυτά είναι μερικά παραδείγματα που υπάρχουν στο ελληνικό YouTube, στο εξωτερικό υπάρχουν πάρα πολλά ακόμα. Οπότε αποφάσισα να μην μείνω κι εγώ πίσω στις μόδες και στα trends του ελληνικού και όχι μόνο YouTube, να ακολουθήσω κι εγώ το τρένο αυτό και να κάνω κι εγώ το δικό μου «Τρώω μόνο» challenge, γιατί μου αρέσει πολύ αυτό το challenge όταν το βλέπω από άλλους. Επειδή όμως έχουν εξαντληθεί τα περισσότερα χρώματα από τους άλλους φίλους YouTubers, σκέφτηκα να κάνω κάτι λίγο διαφορετικό εγώ. Σήμερα λοιπόν θα κάνω το «Τρώω μόνο ανθυγινά φαγητά για 24 ώρες challenge». Στην ουσία αυτό που θα κάνουμε σήμερα είναι ότι για 24 ώρες, για όλη τη μέρα σήμερα, θα τρώω μόνο ανθυγινά φαγητά. Τίποτα υγιεινό. Και εκτός από το ότι θα τρώω ανθυγινά, θα τα τρώω όλα σε μεγάλες ποσότητες. Θα παραγγέλνω μεγάλα ανθυγινά παχυντικά πράγματα και θα πρέπει να τα φάω ολόκληρα. Ωραία. Θα ξεκινήσουμε από το πρωινό. Είχα ήδη σκεφτεί κάποια πράγματα που θα έπαιρνα τη σημερινή μέρα. Γιατί αυτό το βίντεο το έχω σκεφτεί εδώ και λίγες μέρες. Απλά κόλωνα κάθε μέρα να το κάνω, γιατί λέω αν είναι δυνατόν να βγάζω βίντεο κάθε φορά που τρώω κάτι. Λοιπόν, ξεκινάμε με έναν φρέντο εσπρέσο τετραπλό προφανώς. Κανονικά το πίνω μέτριο, αλλά επειδή σήμερα είναι η έξτρα παχυντική μέρα, δεν φαίνεται. Θα τον πάρω γλυκό. Και τώρα πάμε στο καλό. Τι θα πάμε? Θα πάρω αυτό που βλέπετε. Μπόμπα προξενείου με πατάτες και ουγγαρέζα. Αυτό το προξενείο είναι ένα μαγαζί. Ένα που γενικά παίρνω πρωινά και αυτό είναι ένα τεράστιο πράγμα που έχει. Πολύ παχυντικό. Αλλά να σου πω κάτι, δεν λέει να πάρεις πρωινό και να μην πάρεις και γλυκάκι. Και είμαστε στη Θεσσαλονίκη, την πόλη της μπουγάτσας. Οπότε για το πρωινό μας θα πάρουμε και μια μπουγάτσα κρέμα. Έχω την επιλογή να πάρω και την μπουγάτσα με μερέντα και πούτσες μπλε. Αλλά δεν θα το κάνω γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να τα φάω αυτά δύο μαζί. Οπότε θα πάρουμε μια μπουγάτσα κρέμα μαζί με την μπόμπα μας. Τέλεια, 7,5 ευρώ η παραγγελία του πρωινού μόνο. Μια χαρά είμαστε. Το πρωί να τρώω σαν βασιλιάς. Τα άλλα τα ξεχνάμε βασικά και τις άλλες ώρες θα φάω σαν βασιλιάς. Θα φάμε μόνο σαν βασιλιάδες σήμερα. Πάμε να στείλουμε την παραγγελία. Τι ωραίο βίντεο σας ετοιμάζω σήμερα, μπαγάσες. Τι ωραίο βίντεο σας ετοιμάζω. Γάμο το σπίτι μου, γάμο. Ήρθε το πρωινούλι μας. Τι ωραία. Λοιπόν, έχουμε τον καφέ μας. Εντάξει, whatever, δεν θα κάνω στο κάθε σερεμόνα, πρέπει να είναι γλυκός καφές. Μα πόσο γλυκός είναι αυτός ο καφές, δεν μπορώ να το συλληφθώ. Και έχουμε και λέμε. Αυτή πρέπει να είναι μπόμπα. Δείτε τι είναι μπόμπα. Είναι αυτό, είναι ένα καλτσόνε, το οποίο το έχουν κόψει στη μέση και το έχουν βάλει και πατάτες και ουγγαρέζα και είναι έξτρα χοντρό πράγμα να φας. Και έχουμε και το μπουγατσόνι μας εδώ πέρα για επιδόρπιο, γιατί με ένα μπόμπα προξενείου που να χορτάσεις ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν. Έχουμε και το μπουγατσάκι εδώ πέρα, το κρεμάκι, το ωρεάκι. Έτοιμο το πρωινό μας δηλαδή. Πλαστικό πιρούνι δεν έβαλα, νομίζουν ότι είμαστε σπίτι που έχουμε πιρούνια. Τώρα φέρω και πιρούνι, κατάλαβες. Δεν είχαμε για κάποιο λόγο πιρούνι. Στο καθαρό πιρούνι στο σπίτι. Αλλά είχαμε κουτάλι και όσο ήμουν εκεί και έψαχνα για πιρούνι, σκέφτηκα. Εντάξει, μπουγάτσα τώρα γιατί και με κουτάλι, ρε παιδί μου. Γιατί είναι κομμάτι-κομμάτι, λίγο κρεμούλα από εδώ, λίγο από εκεί. Μη σου πω ότι μπορεί και να βολεύει παραπάνω το κουτάλι στην τελική. Αλλά ας ξεκινήσουμε λίγο από την μπόμπα του προξενείου εδώ πέρα. Το ωραία μπόμπα. Επίσης έχω μάθει ότι αν τρως για βίντεο, οι θερμίδες που παίρνεις δεν μετράνε και δεν παχαίνεις έξτρα. Οπότε αυτό είναι καλό. Αλλά εντάξει, δεν θα σας βάλω όλη τη διαδικασία του να φάω τα φαγητά μου. Το κλείνω μέχρι την μπουγάτσα. Μαλάκες, να σας πω κάτι. Δεν είναι καλή μέρα γι' αυτό. Υπάρχουν μέρες που ξυπνάω και πεινάω και όντως γαμάω πολλά πράγματα όταν τρώω. Η σημερινή μέρα έχω κολώσει και δεν έχω τελειώσει καν την μπόμπα προξενείου. Και έχω ήδη κολώσει. Δεν έχω καν ξεκινήσει την μπουγάτσα. Νιώθω αδύναμος. Παρόλο που αυτή τη στιγμή είναι 12 η ώρα ήδη, σκεφτόμουν να έπαιρνα και brunch πριν το μεσημερινό. Δηλαδή να έκανα πρωινό, brunch μεσημεριανό. Αυτό τώρα μου φαίνεται αδύνατο σχεδόν, αλλά μπορεί και να το κάνω. Κάπως θα βγει. Αλλά μα λέγεις, έχω ήδη πεθάνει από αυτό και εγώ τώρα φοβάμαι. Τι θα κάνω όλη μέρα, μα ήδη. Θα δούμε. Θα δούμε. Άρε, θείε ύπο. Πολύ μ' αρέσει ο ύπο, ρε μαλάκα, δεν ξέρω. Όπως αντιληφθήκατε, το μπόμπα προξενείου το δεν είναι για πρωινό, ρε μαλάκα. Και πολύ σως, πολλά ζαμπόνια μέσα. Όλα μέσα στο στόμα, έτσι. Τέλος πάντων, είμαστε έτοιμοι για την μπουγάτσα. Πάμε να κάνουμε ένα taste test στην μπουγάτσα που θα πρέπει να καταναλώσουμε τώρα. Ξέρεις, μπουγάτσα είναι. Περιμένεις να σου πω κάτι?
Σαν να σου πω, εγώ είχα σκοπό να κάνω 5 γεύματα και ένα μπόνους. Έτσι όπως πάω, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά μπορεί να πω ότι ξεκινάμε πολύ δυναμικά σε ανθυγινά πράγματα. Περιμένετε να δείτε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Εγώ συνεχίζω την μπουγάτσα μου και επανερχόμαστε δρυμύτεροι, παιδιά. 20 λεπτά με τα παιδιά και η μπουγάτσα. Μόλις τέλειωσε. Είχα πολύ καιρό να φάω έτσι ανθυγινά, γιατί εγώ γενικά προσέχω τη διατροφή μου. Τώρα το να τρώω μόνο τέτοια ανθυγινά και γλυκά ήου μακριά από εμάς δεν το μπορώ καθόλου. Δεν ξέρω αν τελικά θα πάρω brunch. Σκεφτόμουν να πάρω pancakes. Αλλά δεν ξέρω αν θα αντέξω. Έχω ήδη σκεφτεί ότι θα φάω και για μεσημεριανό και για βραδινό κάτι θα. Καλησπέρα, παιδιά. Βρισκόμαστε μερικές ώρες μετά το πρωινό μας γεύμα. Περίπου 2 ώρες. Και κάπου τώρα είναι περίπου η ώρα που απολαμβάνω ένα φυσικό χυμό πορτοκάλι με λίγο εκχύλισμα σφενδάμου. Αλλά επειδή σήμερα έχουμε το challenge να τρώμε μόνο ανθυγινά και να πίνουμε ανθυγινά, θα πιούμε ένα χέλ. Για πάμε να δοκιμάσουμε πώς είναι το κίτρινο χέλ. Τι είσαι φάει το πρωί? Έφαγα ένα μπόμπα προξενείου και... Χάρη μου, ήρθα να βλογκάρω. Πραγματικά εξαιρετικό, δεν θα δοκιμάσεις και εσύ λίγο? Όχι, από το ανθυγινό μου. Σήμερα δεν έχει σημασία γιατί είναι μέρα challenge. Καλοκαίρι έρχεται, χάρη, επειδή είσαι κάνει challenge για να βάλει λίγο, δεν σημαίνει ότι εγώ μπορώ να κάνω αυτή την κοιλιά. Έλα, πιες τον ανθυγινό σποτό. Θες να κάνεις αύριο τρώω μόνο υγιεινά πράγματα για μια μέρα? Αυτό το κάνω κάθε μέρα, κουκλά μου. Χθες τι είπα, ρε γιλές. Χθες. Χθες τι φάγαμε, ρε λαμπρινή σαλάτα δεν φάγαμε. Επ, μισό λεπτάκι, ξέχασα κάτι, παιδιά. Είχα βγει λοιπόν μερικές ώρες έξω για να κάνω κάτι ψώνια και έτσι να ζήσω τη ζωή μου. Αλλά έτσι ξεχάστηκα, ρε παιδί μου, περνούσαν οι ώρες και σχεδόν ξέχασα να πάρω δεκατιανό. Και λέω, αυτό το βίντεο χωρίς δεκατιανό brunch δεν βγαίνει, δεν είναι ολοκληρωμένο βίντεο. Ο αρχικός μου στόχος ήταν για brunch να πάρω ένα τεράστιο στίβο με pancakes, 4 pancakes με όλες τις πραλίνες και τα μπισκότα πάνω. Αλλά από το πρωινό ακόμα δεν νιώθω να πεινάω. Μπορώ άνετα να μην φάω. Αλλά έχουμε ένα challenge μπροστά μας. Πρέπει να τρώμε μόνο ανθυγινά φαγητά και πολλά. Οπότε λέω, δεν θα αφήσω το δεκατιανό να φύγει εντελώς. Θα αντικαταστήσουμε τα pancakes με τα 8.000 πράγματα με ένα πολύ συμπαθητικό profiterol. Για να μπορέσουμε να καλύψουμε και το δεκατιανό πριν περάσουμε στο μεσημεριανό. Το οποίο θα πρέπει να είναι σε καμιά ώρα, γιατί έχω αργήσει πάρα πολύ. Είναι 5 η ώρα. Παιδιά, αυτό το challenge είναι πάρα πολύ δύσκολο με τα ανθυγινά φαγητά τα πολλά. Στην υγειά μας. Σε όλους σας που παρακολουθείτε, μην επιχειρήσετε αυτό το challenge σπίτι. Καλύτερα να κάνετε αυτό με τα κίτρινα φαγητά. Γενικά, δεν μου αρέσει πολύ. Θα προτιμούσα να κάνω τις σαλατίτσες μου, τον αρακά μου για μεσημεριανό. Φαίνεται, αυτά τα ωραία. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε αυτό το challenge για να μην φάω τίποτα υγιεινό σήμερα. Αλλά θα προσπαθήσω όσο μπορώ. Θα ολοκληρώσω λοιπόν το προφιτερολάκι μου και σε λίγη ώρα από τώρα είναι να περάσουμε στο μεσημεριανό. Έχω ήδη σκεφτεί τι θα πάρω, αλλά αυτά στην ώρα τους. Μην μιλάμε από τώρα για το μεσημεριανό όσο τρώμε το δεκατιανό μας, σωστά. Στην υγειά μας. Τέλος του προφιτερόλ που λέτε, ωραίο το δεκατιανό, αλλά συνειδητοποιώ ότι είναι ήδη ώρα να παραγγείλω το μεσημεριανό μου, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να είμαστε εντός προγράμματος, ρε μαλέκες. Έχω αγχωθεί τέρμα με αυτό το challenge, δεν γίνεται αυτό. Εδώ μου κάθεται. Άμα είναι κλειστή η πιτσαρία από την οποία θέλω να παραγγείλω, θα γαμηθεί η φάση πάρα πολύ. Πού είσαι, πιτσαρία? Μην μου πεις ότι είναι κλειστή, σε παρακαλώ. Μη γαμιέσαι. Λοιπόν, θα πάρω την πίτσα Καλιφόρνια, έτσι λέγεται. Μια οικογενειακή Καλιφόρνια. Έχει αυτά τα υλικά. Και φυσικά, πώς θα πάει κάτω μόνη της. Δεν γίνεται να πάει κάτω μόνη της χωρίς μια μπύρα. Και θα επιλέξουμε μια μπύρα. Ας πάρουμε μια Μύθος. Ρε μαλάκα, γιατί δεν με αφήνει να την παραγγείλω από το σπίτι μου? Θα πάρω πίτσα Φαν τώρα, να πάω να γαμηθεί. Πίτσα Σπικόλε. Εδώ πέρα θα παίξουμε τον εξής συνδυασμό. Θα πάρουμε μια πίτσα barbecue chicken, αλλά δείτε τι θα κάνουμε. Θα βάλουμε ζύμη Φιλαδέλφια για έξτρα χοντρίτητα. Λευκή σάλτσα αντί για σάλτσα barbecue. Και θα προσθέσουμε και καλαμπόκι. Οπότε η πίτσα που θα πάρουμε είναι μια πίτσα με λευκή σάλτσα, τυρί μοτσαρέλα, φιλέτο κοτόπουλο, μανιτάρια, καλαμπόκι και Φιλαδέλφια μέσα στη ζύμη. Και μια μπύρα θέλω όμως. Φέρε μου και μια αλφα. Άντε, γίναμε. Θα πάρω και ένα νερό, μου έχει τελειώσει. Πάρε και ένα νερό. Και ας περιμένουμε τώρα να έρθει και το μεσημεριανό μας το ανθυγινό. Να είμαστε πένα. Το challenge πάει υπέροχα. Ευχαριστώ που είστε μαζί μου. Τα λέμε σε λίγο όταν έρθει η πίτσα μας, παιδιά μου. Hi guys! Επιστρέφουμε καμιά ωρίτσα μετά. Έχει φτάσει το delivery μας και είμαστε έτοιμοι να το unboxάρουμε. Η μπυρίτσα μας υγιεινή.
Και η πίτσα μας είναι μικρή. Το καλό είναι ότι η πίτσα που ήθελα original να παραγγείλω για σήμερα για το μεσημεριανό ήταν πολύ πιο μεγάλη. Οπότε θα ζοριζόμουν πάρα πολύ. Οπότε από όλη την κατάσταση με το μαγαζί, το οποίο δεν ήθελε να συνεργαστεί μαζί μου και να είναι να μπορώ να παραγγείλω, βγήκε κάτι καλό. Δεν θα σκάσουμε εντελώς, γιατί έχουμε ακόμα δύο γεύματα μετά από αυτό. Για πάμε λίγο στην πίτσα μας. Εδώ πέρα όλα καλαμπόκια, μανιτάρια, κοτόπουλα, κασέρια, όλα όπως πρέπει. Ναι. Δεν πολύ πεινάω, η αλήθεια είναι. Αλλά όλα για το challenge, αδέρφια μου. Πολύ ωραία αυτή η πίτσα. Τη βάζω 10/10. Όσο περνάει η ώρα, βέβαια συνειδητοποιώ ότι ήθελα να κάνω αυτό το challenge έτσι ψηλό, έτσι για το troll, επειδή είναι αυτό το challenge της μόδας και με κριντζάρει λίγο. Αλλά όσο περνάει η ώρα, συνειδητοποιώ ότι χαραμίζω μια ολόκληρη μέρα μου και ότι τρώω μια ολόκληρη μέρα μου για να κάνω αυτή τη μαλακία. Οπότε είναι και λίγο μαλακία αυτό που κάνω. Όλα για την τέχνη. Έχετε κάτσει να με δείτε προφανώς τώρα να φάω όλη την πίτσα. Θα βαρεθείτε, θα βαρεθώ κι εγώ δηλαδή να με βλέπω. Θα τα πούμε. Πω, δεν μπορώ να τη φάω τώρα όλη. Θα κάτσω να τη φάω εγώ σιγά σιγά εδώ την πίτσα τώρα. Πιω και την πίρα μου εδώ. Και θα τα πούμε εμείς αργότερα. Φιλαράκια μου. Τι κάνεις? Θέλεις να μου βοηθήσεις? Όχι, να τη φάσω μόνο. Έλα, πάρε λίγο. Όχι, δεν θέλω. Φτάσει η ώρα που να πάω στο επόμενο γεύμα μου. Και να πάρω, θέλω να πάρω πατατάκι και σοκολάτες από το ψιλικατζίδικο. Αλλά δεν έχω τελειώσει την πίτσα μου ακόμα, είναι πολύ δύσκολο τσάλι. Έλα, βοήθαμε λίγο. Ωραία. Να ομιγάζεστε, γιατί είναι καλό. Εσύ και την υπόλοιπη. Πάρτε να, πάρτε να. Παιδιά, είναι καλό γενικά, όταν έχεις δύο χιτώνες, δίνε τον έναν. Αλλά μπορείς να έχεις δύο χιτώνες, να δώσεις και τους δύο κιόλας. Λοιπόν, παιδιά, τώρα έχει φτάσει η ώρα να πάμε για το όχι βραδινό. Τώρα στην ουσία θα πάρουμε τα snacks. Πάμε και βραδινό. Ναι, άκου τώρα πώς έχει το πρόγραμμα. Τώρα που είναι 10 η ώρα, θα πάω να πάρω τα snacks. Τα munchies. Θα πάρω δηλαδή αλμυράκια γλυκά, έτσι διάφορα για να φάω έτσι. Και μετά κατά τις 2 το βράδυ θα γίνει η τελευταία παραγγελία της μέρας για να κλείσουμε αυτό το challenge. Οπότε μας μένουν άλλα 2 γεύματα, παιδιά. Πάμε δυναμικά. 11 η ώρα πλέον και το challenge συνεχίζεται. Έχουμε φτάσει στο 4ο ανθυγινό γεύμα μας. Είναι μέσα σε αυτή τη σακούλα και θα σας το αποκαλύψω αυτή τη στιγμή. Δρακουλίνια, Crunchy Max, πιτσίνια, αμαρέτη μίξ, γκοφρετάκια σε διάφορες γεύσεις. Και για να κατεβαίνουν πιο εύκολα όλα αυτά, θα τα συνοδέψουμε με ένα brain, ένα ενεργειακό ποτό. Ας αρχίσουμε την κατανάλωση. Τα πιτσίνια είναι αρκετά γευστικά. Βάζω ένα 7/10. Έχουν επίγευση bacon. Πάμε στα Crunchy Max. Φαίνεται δελαστικό πριν το ανοίξεις. Να σου πω την αλήθεια, αυτή η απόφαση είναι λίγο δύσκολη. Χρειάζεται να καταναλώσω λίγο εγώ μόνο. Όχι, δεν... 3/10. Έλα. Εντάξει, τώρα δρακουλίνια. You can't go wrong. Για να δούμε λίγο. Δρακουλίνια βάζω 9/10, σταθερή αξία. Και πάμε στο γλυκό μας, το επιδόρπιό μας. Αμαρέτη μίξ. Είναι αυτά, ακούστε αυτά, είναι τώρα μια μίξη από αμαρέτη διαφορετικά. Κάποια που έχουν σοκολάτα από γύρω γύρω, κάποια που δεν έχουν, κάποια που είναι λίγο πιο σκούρα, άλλα που είναι λίγο πιο ανοιχτά. Για να δούμε, έχουμε αυτά, τα κρατσανιστά. 7.5/10, ήταν αρκετά ικανοποιητικό. Αλλά επειδή τα έχω ξαναπάρει, ήξερα ήδη τι γίνεται. Αυτά είναι πιο ωραία. 10/10, πραγματικά πολύ ωραίο. Λοιπόν, παιδιά, κάπου εδώ είναι που θα σας αφήσω για να απολαύσω αυτό το γεύμα μου και θα τα ξαναπούμε όταν θα ολοκληρώσω το γεύμα αυτό και θα πρέπει να αποφασίσουμε το τελευταίο μας γεύμα για σήμερα, το οποίο σκέφτομαι να... Πω, τα γάμισα. Λοιπόν, θα πιούμε λίγο το ενεργειακό μας ποτό. Πραγματικά έξυπνο, γιατί λέγεται brain. Και θα πούμε μετά που θα αποφασίσω λοιπόν τι γεύμα θα φάμε. Σκέφτομαι ένα μπέργκερ έτσι μεγάλο. Μια... Κλείσει ωραία το σημερινό challenge. Φιλιά πολλά. Λοιπόν, παιδιά, έχει φτάσει το τελευταίο γεύμα της μέρας και αποφάσισα να κλείσω την ανθυγινή μου αυτή μέρα με ένα πολύ ωραίο κόμπο. Μπέργκερ μεγάλο. Έχουμε ένα μεγάλο μπέργκερ με barbecue sauces
και τυριά και μοτσαρέλες και γάμισε με και ντομάτες και φιου. Έχουμε πατάτες τηγανιτές οι οποίες δεν φαίνονται καθόλου ωραίες όμως, για να δούμε. Δεν είναι καθόλου ωραίες, fuck. Και μια Coca-Cola Zero για να μην βαρύνουμε. Έχουμε πάρει πολλές θερμίδες σήμερα. Δεν ξέρω πώς τρώω ακόμα, ρε μαλάκες, έχω πεθάνει. Είναι το πιο καθυστερημένο πράγμα που έχω κάνει, γιατί απλά δεν έχει κανένα απολύτως νόημα αυτό. Υποτίθεται ότι είναι ένα τρόλ, αλλά εν τέλει δεν είναι τρόλ, γιατί κάθομαι και τρώω σαν το βόδι σήμερα. Έχω ξοδέψει φουλ λεφτά για όλα αυτά τα φαγητά. Και δεν νομίζω να είναι καν πλέον αστείο. Και συνειδητοποίησα και το άλλο. Σήμερα ξύπνησα 12 και. Και η πρώτη μου παραγγελία το πρωινό μου το φάγα κατά τις 12.30 ώρα μια παρά. Που σημαίνει ότι αύριο, άμα ξυπνήσω μια φυσιολογική ώρα, π.χ. 10 η ώρα το πρωί, θα πρέπει να φάω πρωινό. Μέσα στην πρώτη ώρα που θα ζω. Που σημαίνει ότι θα είναι μέσα στο 24ωρο. Οπότε, ίσως και αύριο το πρωί να πρέπει να φάω ανθίγυνα αναγκαστικά. Γιατί αλλιώς θα είναι σαν να έχω αποτύχει το challenge, παιδί μου. Θα είμαι άδικος μαζί σας και δεν θέλω να είμαι άδικος, θέλω να είμαι τίμιος. Οπότε και αύριο το πρωινό μας θα είναι ανθίγυνο, δυστυχώς. Για να δούμε λίγο τώρα τι μπεργκεράκι έχουμε πάρει εδώ. Πω, μαλάκα, είναι τεράστιο. Και έχω φάει, μαλάκες, έχω φάει τον άμπακο και δεν πεινάω καν και πήρα ένα μπέργκερ χωρίς κανένα λόγο. Είναι ένα ωραίο μπέργκερ, η αλήθεια είναι. Του βάζω ένα 8,5 στα 10 μπέργκερ. Οι πατάτες όμως είναι πολύ σάπιες, γάμο το. Είναι πολύ σάπιες. Είναι ωραίο. Θα κάτσω εγώ τώρα να συνεχίσω εδώ πέρα το μπεργκεράκι μου και να δω καμιά μαλακία εδώ πέρα στο YouTube όσο το τρώω. Και θα τα πούμε λογικά πριν κοιμηθώ για να σας ενημερώσω για την κατάστασή μου, την φυσική και την στομαχική την κατάστασή μου. Και θα κλείσουμε αύριο το πρωί με το υπέροχο πρωινό μας, παιδιά. Φιλιά πολλά, τα ξαναλέμε αργότερα. Υγιεινά να τρώτε. Μαλακίες, δεν ξέρω αν φταίει το challenge και η υπερβολική κατανάλωση θερμιδών, αλλά αυτή τη στιγμή είναι 5.30 ώρα το βράδυ. Και δεν μπορώ να κοιμηθώ. Και απλά δεν μπορώ να κοιμηθώ. Δεν θέλω να κοιμηθώ. Νιώθω λες και είναι απόγευμα. Είναι περίεργο. Τι κάνω, ρε μαλάκα. Όλα αυτά μαζί στάκαραν σήμερα και μπορεί να έχουμε καταλήξει εδώ αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι γίνεται. Θα τα πούμε το πρωί στο πρωινάκι. Καλημέρα, guys. Αυτή τη στιγμή είναι 11:20 το πρωί και έχω ξυπνήσει εδώ και ένα μισάωρο και έχω ήδη παραγγείλει το ανθιγινούλι πρωινό μου. Δεν είναι σαν το χθεσινό, η αλήθεια είναι. Δεν αντέχω να φάω πάλι πολύ. Οπότε πήρα απλά κάτι ανθιγινό, αλλά όχι τεράστιο. Γιατί ήταν περίεργη όλη αυτή η φάση. Κοιμήθηκα 5 ώρες. Νιώθω φρέσκος as fuck. Και έχει αργήσει όμως το πρωινό μου. Θα έπρεπε ήδη να έχει έρθει και δεν ξέρω τι γίνεται. Γιατί αυτό το μαγαζί συνήθως κάνει και γρήγορα. Και το περίεργο είναι ότι ψιλοπεινάω κιόλας. Ενώ είχα φάει το Θεό μου χθες και δεν μπορούσα να κουμπίσω ούτε πατάτα παραπάνω, ας πούμε. Αλλά νομίζω ότι έτσι λειτουργεί. Όταν τρως πολύ την προηγούμενη μέρα, μετά πάει κάπως έτσι φάση. Έφτασε το πρωινούλι μας και ο καφεδάκος μας. Οπότε κάπου εδώ, τρώγοντας λίγο από αυτό το υπέροχο σάντουιτς, το οποίο παίρνω γενικά συχνά, είναι από τις κλασικές πρωινές επιλογές μου, η αλήθεια είναι, και εκτός challenge δηλαδή. Λέγεται μπριός γαλοπούλα και είναι ένα ψωμάκι μπριός και έχει μέσα γαλοπούλα, κασέρι, μαρούλι, σος μουστάρδας και ντομάτα και λέει full. Λέει. Του βάζω 9 στα 10 σταθερή αξία. Anyway, αυτό ήταν το challenge μας. Κάπου εδώ θα τελειώσει αυτό το βίντεο για αυτό το challenge. Μιας και ολοκληρώνονται σε λίγο 24 ώρες και δεν θα φάω κάτι άλλο. Πλάκα είχε. Καταφέραμε το challenge. Είμαστε νικητές. Μπράβο μας. Έπρεπε να διαταράξεις και τον οργανισμό σου, ο οποίος είχε συνηθίσει να λειτουργεί με υγιεινές τροφές και να τρέφεται με σαλάτες, φρούτα, σόγιες και πίτουρα. Και πλέον ξαφνικά μέσα σε μια μέρα έπρεπε να το βάλεις να τρώει μπέργκερς, σοκολάτες, γαριδάκια. Αυτά τα πράγματα εγώ είχα να τα βάλω στο στομάχι μου μήνες. Και ξαφνικά ο οργανισμός μου δέχτηκε πάρα πολλά τέτοια μαζί και δεν ήξερε τι να τα κάνει. Μη σας μιλήσω για το χ. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε, παιδιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Φιλιά πολλά.